Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ φίλε Φρανκ Βάλτερ, με ιδιαίτερη χαρά σας υποδέχομαι στην Αθήνα και στην Προεδρία της Δημοκρατίας υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας για δεύτερη φορά μέσα σε 1,5 χρόνο. Η συχνότητα των επισκέψεων αυτών, το εξαιρετικό επίπεδο και κλίμα των συζητήσεων αποδεικνύει πόσο άριστες είναι οι διμερείς μας σχέσεις. Σπέβδω να σας πω ότι αυτή η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα κάνει μια προσπάθεια νέας εκκίνησης ύστερα από την μνημονιακή περίοδο. Όχι ότι δεν έχουμε δυσκολίες μπροστά μας ακόμα. Ο δρόμος είναι ανηφορικός, αφήνουμε πίσω μας όμως αυτή τη μνημονιακή περίοδο, η οποία υπήρξε πολύ επώδυνη για τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός κατέβαλε ένα μεγάλο τίμημα καθ' όλη αυτή την περίοδο, ακόμα δε και για λάθη των προγραμμάτων των μνημονιακών που δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να καταλογιστούν στον ελληνικό λαό. Παρ' όλα αυτά, ο ελληνικός λαός απέδειξε πόσο συνεπής είναι στον ευρωπαϊκό του προσανατολισμό και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Και εδώ, κύριε Πρόεδρε, οφείλω να το πω. Είναι η δεύτερη φορά, θα το πω επίσης και στο δείπνο. Δεν μπορώ να μην εξάρω τη δική σας προσωπική συμβολή. Συμβολή για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, σε εκείνη την περίοδο. Ήταν μια συμβολή η οποία ήταν για μας εξαιρετικά πολύτιμη σε στιγμές κατά τις οποίες οι διαπραγματεύσεις της εποχής ήταν εξαιρετικά δύσκολες. Εμείς οι Έλληνες δεν λησμονάμε αυτό το οποίο κάνατε την εποχή εκείνη, αλλά σας ξαναλέω, δεν το κάνατε μόνο για την Ελλάδα, το κάνατε για ολόκληρη την Ευρώπη. Θα πούμε, το έχουμε πει και στο σημερινό μας άρθρο, ποιες είναι οι απόψεις μας για τη σημασία της Ελλάδας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για την σημασία της Ευρώπης για την ίδια την Ελλάδα. Αυτό που θέλω να εξάρω αυτή τη στιγμή είναι ότι συμμεριζόμαστε όχι μόνο οι χώρες μας, αλλά και οι δυο μας. Ένα κοινό όραμα μέσα από κοινές αγωνίες για την Ευρώπη σε μια κρίσιμη περίοδο για την Ευρώπη. Κρίσιμη περίοδο εν όψη των ευρωεκλογών που πρέπει να αγωνιστούμε για να μην αναδείξουν αυτές οι εκλογές μορφώματα ή άλλου είδους οντότητες οι οποίες επιβουλεύονται ευθέως στην Ευρώπη. Έχουμε το ίδιο όραμα το οποίο το τονίζω συνίσταται στο ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, να βαθύνουμε την Ευρώπη. Ύστερα από την διεύρυνσή της πρέπει να ολοκληρώσουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και αυτή η ολοκλήρωση έχει σημασία εξαιτίας του ρόλου της Ευρώπης, όχι μόνο για τους λαούς της, αλλά για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γιατί και οι δυο μας πιστεύουμε, και είναι γνωστό, ότι η Ευρώπη έχει ένα ρόλο όχι μόνο για τους λαούς της, αλλά ένα ρόλο πλανητικό, αφού είναι η δύναμη εκείνη η οποία μπορεί να υπερασπιστεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς αρχές βασικές για την ειρηνική πορεία της ανθρωπότητας, όπως είναι οι αρχές του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δικαιοσύνης και ιδίως της κοινωνικής δικαιοσύνης. Για να πραγματοποιηθεί αυτό το όραμα και να φτάσουμε σε αυτή την ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, πρέπει από τώρα να ακολουθήσουμε ή δυνατόν και πρώτων ευρωεκλογών ορισμένες προτεραιότητες. Προτεραιότητα πρώτη, πρέπει να τονώσουμε τον πυλώνα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Είναι ανάγκη. Το βλέπουμε με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και γενικότερα. Και βεβαίως εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτός ο πυλώνας προϋποθέτει μια θεμελιώδη αρχή, η οποία υπάρχει ήδη από την εποχή του 1950, από την εποχή της διακήρυξης Σουμάν, την αρχή της αλληλεγγύης. Η αλληλεγγύη είναι σημαντική αρχή σε όλους τους τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ιδίως στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας. Και το τονίζω σε ό,τι αφορά ιδίως την πολιτική ασφάλειας, αλλά και την εξωτερική πολιτική, πρέπει να επιδείξουμε τη δέουσα αλληλεγγύη σε ένα θέμα υπαρξιακό για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι το προσφυγικό, μεταναστευτικό, για το οποίο εσείς, η Γερμανία, έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα.
Αλλά αυτό πρέπει να το καταλάβουν και ορισμένοι εταίροι μας, οι οποίοι δεν εκπληρώνουν τις δικές τους υποχρεώσεις. Πρέπει να καταλάβουν ότι όσοι αγνοούν τις υποχρεώσεις αλληλεγγύης σε αυτό το μεγάλο ζήτημα, το προσφυγικό μεταναστευτικό, παραβιάζουν όχι μόνο την ευρωπαϊκή ένωμη τάξη, αλλά τον ίδιο τον αξιακό κώδικα του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού. Η επόμενη προτεραιότητα είναι η προτεραιότητα που αφορά την θωράκιση μέσα στην παγκόσμια οικονομική κρίση και ιδίως την κρίση χρέους της Ευρωζώνης και του κοινού μας νομίσματος, του ευρώ. Και για να γίνει αυτό, είναι ανάγκη να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα και ιδίως να αποκτήσει τα μέσα που είναι απαραίτητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να αποκτήσει παραδείγματος χάρη ίδια με εκείνα τα οποία έχει φέρει άλλες κεντρικές τράπεζες, ακριβώς για να υπερασπιστούμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, το οικονομικό οικοδόμημα προς αυτήν την κατεύθυνση. Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό την άνοδο των επιτοκίων των ομολόγων και ιδίως των δεκαετών ομολόγων. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα καμπανάκι το οποίο πρέπει να το ακούσουμε. Τέλος, τρίτη προτεραιότητα και όχι λιγότερο σημαντική, με όσα εμπειρία έχουμε κι εσείς και εμείς, είναι ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη. Πρέπει να αλλάξουμε, όχι να γυρίσουμε σε εποχές πατάλης, φυσικά που ουδέποτε πρέπει να γυρίσουμε, γιατί αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος, αλλά πρέπει να εγκαταλείψουμε πολιτικές μιας αυστηρής και αδιέξοδης λιτότητας, να υπερασπιστούμε το κοινωνικό κράτος, γιατί το τονίζω, κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ φίλε Φρανκ Βάλτερ, αυτά τα μορφώματα τα οποία επιβουλεύονται με το λαϊκιστικό τους τρόπο, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, εκεί στηρίζονται. Στις ανισότητες, στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους. Πρέπει να υπερασπιστούμε λοιπόν μια άλλη πολιτική η οποία στηρίζει το κοινωνικό κράτος. Δεν θα μπορούσα να τελειώσω αυτή την συνομιλία μας, σε αυτή την επισκέψή σας, χωρίς να επισημάνω τούτο το οποίο το κάνω κάθε φορά. Επειδή πιστεύω ότι τα εθνικά θέματα της Ελλάδας είναι και ευρωπαϊκά θέματα. Τονίζω πάντοτε ότι η Ελλάδα είναι τόσο πιστή στην ευρωπαϊκή της πορεία και τόσο συνεπής εταίρος στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας, ώστε όλα της τα θέματα και τα εθνικά της θέματα ακόμη τα θέτει μόνο μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Ουδέποτε παρεκκλίναμε. Και αναφέρω τρία χαρακτηριστικά από αυτά που ξέρω ότι σας ενδιαφέρουν και εσάς και έχετε εργαστεί πάρα πολύ από την εποχή που είσαστε υπουργός εξωτερικών. Κυπριακό, που δεν είναι μόνο διμερές θέμα, αλλά είναι ευρωπαϊκό και πέρα από αυτό ένα διεθνές ζήτημα. Ναι, επιδιώκουμε την δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού το ταχύτερο δυνατό. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι σεβόμαστε το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ιδίως τους κανόνες περί κυριαρχίας του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου. Τώρα, το 4 παράγραφος 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει τι είναι κυριαρχία ευρωπαϊκού κράτους, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν αποδέχεται από το 4 παράγραφος 2 κράτη με μειωμένη κυριαρχία. Θα ήταν ένα τεράστιο λάθος και θα δημιουργούσε ένα τεράστιο προηγούμενο αρνητικό το να αποδεχτούμε ότι υπάρχει κράτος μέλος με μειωμένη κυριαρχία. Γι' αυτό και το Κυπριακό δεν μπορεί να λυθεί με την αποδοχή στρατευμάτων κατοχής και εγγύσεων τρίτων. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό και το έχουμε καταστήσει σαφές. Δεύτερον, ελληνοτουρκικές σχέσεις, ξέρετε τις θέσεις μας. Εμείς θέλουμε όχι μόνο καλές σχέσεις με την Τουρκία, αλλά συμπαριστάμεθα στον τουρκικό λαό και σε δύσκολες ώρες, όπως και σε αυτή την ώρα που περνάει δύσκολα με την οικονομική κρίση και όχι μόνο. Θέλουμε φιλία, καλή γειτονία, ευνοούμε την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Πολλές φορές, μάλιστα, αντίθετα με άλλες δυνάμεις στην Ευρώπη, οι οποίοι θέλουν να κόψουν τον ευρωπαϊκό δρόμο της Τουρκίας. Εμείς λέμε το αντίθετο. Δεν κλείνουμε την πόρτα αυτή και δεν πρέπει να την κλείσουμε. Πολύ περισσότερο εμείς οι Έλληνες. Αλλά και οι φίλοι, η Τουρκία πρέπει να καταλάβει ότι το να έχεις φιλία, καλή γειτονία και να έχεις ευρωπαϊκή προοπτική προϋποθέτει πλήρη σεβασμό του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Άρα, δεν μπορεί παρά να σέβεται τις συνθήκες της Λοζάνης και τη συνθήκη των Παρισίων του 1947. Είναι συνθήκες οι οποίες είναι πλήρεις, δεν αφήνουν κενά, δεν αφήνουν γκρίζες ζώνες. Είναι σαφές αυτό το πράγμα και επιπλέον δεν είναι δυνατόν να αναθεωρηθούν κάποια στιγμή, πίστευε η τουρκική πλευρά. Δεν υπάρχει θέμα αναθεώρησης. Όπως επίσης πρέπει να σέβεται η Τουρκία το ευρωπαϊκό κεκτημένο, πρόγραμμα Natura που δείχνει τι σημαίνει ευρωπαϊκό έδαφος, γιατί μην ξεχνάμε ότι
Ελλάδα έχει σύνορα και έδαφους που είναι και σύνορα και έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα όταν υπερασπίζεται τα σύνορα και το έδαφος, υπερασπίζεται τα σύνορα και το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η Τουρκία πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να σέβεται κατά την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης τη συνθήκη του Montego Bay, το δίκαιο της θάλασσας του 1982. Δεν έχει προσχωρήσει αυτή τη συνθήκη, αλλά εσείς ιδίως και με την ιδιότητα του ειδικού στα θέματα του διεθνούς δικαίου, ξέρετε ότι επειδή έχει υπογραφεί από πάρα πολλά κράτη τη συνθήκη του Montego Bay, έχουν προσχωρήσει πολλά κράτη, παράγει αυτό που λέμε στην κοινή μας νομική γλώσσα γενικώς παραδεδεγμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου, οι οποίοι δεσμεύουν και κράτη τα οποία δεν έχουν υπογράψει τη συνθήκη αυτή. Επομένως και η Τουρκία δεσμεύεται, άρα πρέπει όταν επιχειρούμε να οριοθετήσουμε την αποκλειστική οικονομική ζώνη να σεβόμαστε όλοι και η Τουρκία το δίκαιο της θάλασσας. Αυτοί είναι οι κανόνες. Πάνω σε αυτούς τους κανόνες προχωράμε με την Τουρκία και θέλουμε, όπως σας είπα, τη φιλία και την καλή γειτονία. Τέλος, είναι το ζήτημα, το οποίο είναι και τρέχον, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Είναι γνωστό ότι και εκεί επιδιώκουμε την πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Αλλά εκεί υπάρχει μια προϋπόθεση, την έχουμε αποδειχθεί όλοι, την έχει αποδειχθεί και η γειτονική μας χώρα. Είναι η επίλυση του ζητήματος του ονόματος, το οποίο, όπως είναι γνωστό, υπάρχει από παλιά. Είναι ένα θέμα το οποίο, εάν δεν υπήρχαν από την πλευρά του γειτονικού κράτους αυτές, ξαναθελτή, αιμονές, το λέω με κομψό τρόπο, θα είχε λυθεί το θέμα. Αλλά είχαν αυτές τις αιμονές. Ξεκινήσαμε την προσπάθεια. Προϋπόθεση, όπως είπα, είναι η επίλυση του ονόματος. Αυτό προϋποθέτει κάτι που αποδεχτήκαμε όλοι, το αποδέχτηκαν και εκείνοι, την αλλαγή, την αναγκαία στην αναμητάξη τους και ιδίως στο Σύνταγμά τους. Περιμένουμε την εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης και μόνο αφού εκπληρωθεί από την πλευρά τους αυτή η υποχρέωση, μόνο δηλαδή αφού υπάρξει ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, από εκεί και πέρα είναι δυνατόν να οριστικοποιηθεί ανάλογα με την πορεία της αναθεώρησης το περιεχόμενο της Συνθήκης των Πρεσπών και από εκεί και πέρα να επικυρωθεί από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και βεβαίως από την Ελλάδα. Αλλά πριν από την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας και την αντίστοιχη επικύρωση, δεν είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για πρόσκληση προς ένταξη στο ΝΑΤΟ ή για οποιαδήποτε έναρξη οποιονδήποτε συζητήσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε ανοιχτοί, όπως είπα, είμαστε έτοιμοι να τους δεχτούμε τους φίλους μας και στον χώρο των Βαλκανίων, αλλά, αγαπητέ φίλε, Φρανκ Βάλτερ, το τονίζουμε. Σεβασμός του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν πρόκειται να κάνουμε βήματα προς τα πίσω για να μας φτάσουν οι εταίροι μας οι μελλοντικοί. Εμείς θα προχωρήσουμε το δρόμο μας για την εμβάθυνση της Ευρώπης, για την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και όσοι από τους επίδοξους με την καλή του ορογενία εταίρους θέλουν να μας ακολουθήσουν, θα τους συναντήσουμε στην πορεία, αρκεί να κάνουν και γίνει γρήγορα βήματα. Στασιμότητα και πολύ περισσότερο οπισθοδρόμηση για την Ευρώπη δεν είναι νοήτη. Σας ευχαριστώ θερμώς για μια ακόμα φορά για την επίσκεψη σας αυτή. Ήθελα να είμαι ξεκάθαρος για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία η Ελλάδα πιστεύει και για εσάς και για την κοινή μας ευρωπαϊκή οικογένεια και είμαι βέβαιος ότι αυτή η επίσκεψή σας θα είναι καθοριστική όχι μόνο για τις σχέσεις μας, αλλά θα είναι καθοριστική και για την συνεργασία μας στο πλαίσιο της μεγάλης ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, lieber Frau Kopis. Ich darf mich zunächst mal. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εξ ονόματος ολόκληρης της αντιπροσωπείας που μου δόθηκε ευκαιρία να σου την συστήσω. Ευχαριστώ λοιπόν πραγματικά για αυτήν την εξαιρετικά θερμή, το θερμό καλωσόρισμα εδώ στην Αθήνα και μπορώ να πω για άλλη μια φορά, μου επιτρέπετε να βιώσω αυτό το καλωσόρισμα και τη φιλοξενία. Δεν βλεπόμαστε για πρώτη φορά και αν μέτρησα σωστά, νομίζω ότι στην σχετικά σύντομη θητεία μου ακόμη, μέσα σε κάπου περίπου 1,5 χρόνο, συναντιόμαστε για τέταρτη φορά. Δηλαδή δύο φορές στο πλαίσιο των συναντήσεων, υπερεθνικών συναντήσεων Προέδρων, πρόσφατα στην Ρίγα, επίσης την επίσκεψη στην Αθήνα που έκανα και πάλι στην Αθήνα τώρα. Ενδιάμεσα, είχα την ευκαιρία να σε καλωσορίσω και στο Κάσελ
στη Γερμανία. Δηλαδή ένα πολύ πυκνό πρόγραμμα και σειρά συναντήσεων που είχαμε μεταξύ μας και επαφών. Πράγμα που ουσιαστικά δείχνει και την σχέση των δύο χωρών μας, αλλά και την προσωπική σχέση που είναι απαραίτητη για να βελτιωθούν τα πράγματα. Βέβαια, Προκόπη, συχνά τακτικά οι Γερμανοί τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα, όλο και περισσότεροι εντωμεταξύ. Φέτος οι Γερμανοί ήρθαν και για έναν άλλο λόγο στην Ελλάδα και έριξαν το βλέμμα τους στη χώρα σας. Είχατε ολέθριες καταστροφές με τις ολέθριες πυρκαγιές σας και θα μου επιτρέψεις να εκφράσω για άλλη μια φορά και όχι μόνο γραπτός αλλά και απέναντί σου τα συλληπιτήρια, τα θερμότατα και ειλικρινή συλληπιτήρια για τα θύματα που θρηνήσατε και κοιτούμε με μεγάλο σεβασμό, παρακολουθούμε τη δουλειά των δυνάμεων διάσωσης και πυροσβεστικής. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω, και το αναφέραμε και στην συζήτηση που είχαμε, την κατηδίαν συζήτηση, όταν δύο πρόεδροι συναντούνται σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, τόσο συχνά, αυτό έχει τους λόγους του φυσικά. Και ένας λόγος είναι ότι και οι δύο είναι της εντύπωσης ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης των σχέσεων. Δεν θέλουμε να αποσιωπήσουμε ότι κάποια χρόνια, το 2010 και 2011 και 2012, δεν ήταν εύκολες χρονιές, ούτε για την Ευρώπη, αλλά ούτε και για τις διμερείς σχέσεις και τις σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας. Εμείς ήμασταν της άποψης ότι το καθήκον μας ήταν να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό και τη δυναμική που μας δίνει η θέση μας και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε ακραίες καταστάσεις και αγκυλώσεις που διαπιστώσαμε τα τελευταία χρόνια με μια συνεργασία που βασίζεται στην εμπιστοσύνη την οποία αναλαμβάνουμε όπως ακριβώς ισχύει και για παραδοσιακές σχέσεις και ίσχυε άλλωστε στις παραδοσιακές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας ανέκαθεν. Πιστεύω ότι με τη δική μας συμβολή και την συμβολή πολλών άλλων εδώ, ότι το καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό και θυμάμαι πολύ καλά όταν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά, συζητήσαμε τότε για ένα σχέδιο δράσης ελληνογερμανικό, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει και την βάση, το θεμέλιο για βελτίωση των σχέσεών μας. Αυτό το σχέδιο υπάρχει, που αποτελεί ουσιαστικά την καρδιά των ενεργειών μας. Επίσης υπάρχει κάτι άλλο, το ελληνογερμανικό ίδρυμα νεολαίας. Κανείς δεν χαίρεται περισσότερο από εμάς, που εμείς με τη βοήθεια φυσικά έξυπνων ανθρώπων καταφέραμε τα τελευταία δύο χρόνια να στήσουμε, να οικοδομήσουμε το ελληνογερμανικό ίδρυμα νεολαίας, το οποίο και θα υπογράψουμε σήμερα ως οφείλουμε. Το λέω αυτό σε μια περίοδο, σε καιρούς όπου και εμείς οι Γερμανοί με μεγάλο σεβασμό κοιτούμε την βαριά και δύσκολη πορεία την οποία ακολούθησε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Εσείς, στις εισαγωγικές σου παρατηρήσεις, ανέφερες ότι δεν ήταν καθόλου εύκολες αυτές οι χρονιές για την Ελλάδα και ότι οι Έλληνες ήταν εκείνοι οι οποίοι σε μια εποχή όπου το ζητούμενο ήταν η οικονομική σταθερότητα και το μέλλον της Ελλάδας, εκείνοι αγωνίστηκαν να βρουν τις σωστές ευρωπαϊκές απαντήσεις. Και πέραν αυτού, υπήρξαν πολλές συζητήσεις όχι μόνο με τους Γερμανούς, αλλά και με τους Γερμανούς. Και πρέπει να πω ότι εκφράζω τη χαρά μου στο σημείο αυτό για το γεγονός ότι η πορεία προς την οικονομική σταθεροποίηση έχει προοδεύσει πολύ, έχει κάνει πολλά βήματα και νομίζω και ότι βλέπουμε να στέφεται η πορεία αυτή με επιτυχία και η οποία συνεχίζεται αυτή η πορεία. Και χαίρομαι, θα χαιρόμουν ιδιαίτερα αν και άλλοι συμμερίζονται αυτό τον σεβασμό και την αναγνώριση για την αποφασιστική θέληση των Ελλήνων για αυτές τις τόσο σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Έθεσες μια σειρά από ευρωπαϊκά ερωτήματα τα οποία χρειάζονται λύση.
φυσικά και δικαίως αναφέρθηκε στο προσφυγικό και μεταναστευτικό. Αυτό δεν το, δεν το ερμηνεύω μόνο ως την αναγκαιότητα των, του όσων συνέβησαν στο παρελθόν, αλλά διότι οι αριθμοί και πάλι αυξάνονται, οι όγκοι δηλαδή των μεταναστευτικών ροών, και εμείς ήδη ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για, για το πώς θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα. Και δεν μπορώ να τονίσω και εγώ πόσο σημαντική είναι η αξία της αλληλεγγύης από πλευράς Ευρωπαίων εταίρων. Και αυτό αποτέλεσε τη βάση που κατορθώσαμε τα τελευταία δεκαετίες να λύσουμε με επιτυχία δύσκολα ευρωπαϊκά προβλήματα. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και στο ζήτημα το μεταναστευτικό. Και άρα λοιπόν, έχοντας κατά νου τα βήματα τα οποία έγιναν τα τελευταία δύο χρόνια και τα οποία κάναμε τα τελευταία δύο χρόνια προς μια βελτιωμένη προστασία εξωτερικών συνόρων, ξεκινώντας από εκεί μέχρι και την εναρμόνιση του συστήματος χορήγησης ασύλου που έχουμε μπροστά μας, νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα βήματα, γιατί είναι ένα κοινό το ευρωπαϊκό συμφέρον να λυθούν ανοιχτά ακόμα ερωτήματα του μεταναστευτικού. Και δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι ένα θέμα στο οποίο δίνουμε έμφαση θα πρέπει να είναι τη δημιουργία συνθήκων, τέτοιων συνθήκων στις χώρες προέλευσης αυτών των ανθρώπων που θα τους δώσουν τις δυνατότητες να παραμείνουν σε αυτές τις χώρες τους και και αυτό διότι ακριβώς επιθυμούμε να δημιουργήσουμε προοπτικές και σε αυτές τις χώρες οικονομικής φύσεως. Τώρα, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές εκλογές της επόμενης χρονιάς, δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω και εγώ ότι μένουν μόνο λίγοι μήνες ακόμη για να μπορέσουμε να εξαλείψουμε αμφιβολίες που έχουν κάποιοι ή και κάποια άλλα κίνητρα ή κάποιο σκεπτικισμό εναντί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο λίγοι μήνες μένουν ακόμη για να με την οδό της πειθούς να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Πάρα πολύ καιρό χάσαμε επεξεργαζόμενοι την ευρωπαϊκή κρίση και ίσως τα βήματα να ήταν πολύ διστακτικά βήματα για να ξεφύγουμε από αυτή την κρίση και να απελευθερωθούμε από αυτήν. Εμείς, και θεωρώ όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα έπρεπε μόνο να εστιάσουμε σε ζητήματα που, που πρέπει να επιληθούν όπως το Brexit, αλλά να εστιάσουμε σε όλα τα θέματα που θα οδηγήσουν στην επίλυση άλλων προβλημάτων, όπως για παράδειγμα πρόοδος εντός της Ευρωζώνης και άλλα θέματα. Δεν μπορώ παρά να πω το εξής. Εμείς πάντως, μαζί με την στο πρόσωπο της Ελλάδας και στη χώρα αυτή, διακρίνουμε έναν στενό εταίρο και επίσης, πέραν αυτού όμως, γνωρίζουμε βέβαια ότι έχουμε εδώ στην Ελλάδα έναν εταίρο που δεσμεύεται απέναντι στο ελεύθερο παγκόσμιο εμπόριο, όπως και στην στις πολυμερείς σχέσεις. Πριν λίγους μήνες ακόμη δεν θα θεωρούσα αναγκαίο να υπογραμμίσω κάτι τέτοιο, αλλά αυτή η πολυμερής συνεργασία δεν είναι καθόλου αυτονόητη στις σημερινές εποχές που διανύουμε. Και πρέπει να πω ότι η κριτική που ασκήθηκε προς τα Ηνωμένα Έθνη και προς τους θεσμούς της, όσο και αν είναι κάπου δικαιολογημένη, δεν υπάρχει υποκατάστατο. Και παρά το γεγονός ότι με δυσκολίες βρήκαμε λύσεις, καταφέραμε με τον τρόπο αυτό να οδηγήσουμε κάποιες περιοχές κρίσης σε σταθερότητα και σε ειρήνη. Έτσι λοιπόν, η Ελλάδα και η Γερμανία θα έπρεπε να υψώσουν τη φωνή τους όπου αυτές οι αρχές διακυβεύονται. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν χαίρομαι που ξεκινώ σήμερα μία επίσκεψη με πολιτικές συζητήσεις και φυσικά χαίρομαι εξίσου και ακόμα πρέπει να πω περισσότερο γιατί πρόκειται να επισκεφτούμε την δική σου, την ιδιαίτερα σου πατρίδα αύριο στην Καλαμάτα. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθήσαμε και ακούσαμε τις δηλώσεις των δύο Προέδρων. Ενδιαφέρον είχαν. Ιδιαίτερα φιλικό έτσι, κλίμα. Ναι. Και όπως είπε και η Βούλα και η Χαγιά νωρίτερα, ανέπτυξαν το άρθρο, το κοινό τους άρθρο, το ανέπτυξαν
Ναι, σε αρκετά νομίζω σημεία. Ότι με διεξοδικό τρόπο έπιασε το κομμάτι της Ευρώπης, στο οποίο σήμερα δημοσιεύονται και στη ΦΑΣ και στην Καθημερινή και για τα ελληνοτουρκικά και για το θέμα του βόρειου γείτονά μας, αλλά και για τα λάθη των μνημονίων, τα οποία δεν μπορούν να καταλογιστούν στους Έλληνες, μίλησε ο κ. Παυλόπουλος. Απέναντι στην Τουρκία, αρκετά σκληρό. Ναι. Πάμε στο θέμα που είχαμε αφήσει. Το προσφυλές. Μαξίμου Καμένος. Ναι.